Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 18 Απριλίου του 2024. Πρέπει να το βρήκα, έτσι. Διάνα. Είμαι λίγο χαρούμενος, γιατί με ενημέρωσαν οι δικοί μου από πάνω ότι έβρεξε. Εντάξει, δεν έβρεξε πολύ, έβρεξε. Άρα υπάρχει μία... γιατί ξέρετε, υπήρχαν συνθήκες Αυγούστου πάνω, δηλαδή σιτάρια, κριθάρια, τριφύλια, χορτάρια στα λιβάδια, δένδρα, αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της ξηρασίας εν μέσω Απριλίου, δηλαδή παράλογο πραγματικά. Ας ελπίσουμε τώρα με αυτό το φεγγάρι το καινούργιο, μήπως έρθουν οι βροχές, να πάρουν μια ανάσα οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στη χώρα μας, που ξέρετε εξαρτώνται πολύ από τον καιρό και από στάθμη τους παράγοντες. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το θέμα του συμμετέχω. Ξέρετε, είμαι για δύο λόγους χαρούμενος. Είπα, έπεσε λίγη βροχή. Η δεύτερη είναι ότι βλέπω τρομερή ανταπόκριση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία και για την Κύπρο. Από ό,τι με ενημέρωσαν, έχει καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο, αύριο έχει πληρωθεί το παράβολο, αύριο κατατίθεται με 21 υποψηφίους, κατέρχεται το συμμετέχω, αυτό το όνομα έχει πάρει, επειδή, ακούστε, είναι ένα εγχείρημα που γίνεται από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με κόμματα. Δεν είχαν και δεν έχουν σχέση με κόμματα, στην πλειονότητά τους. Καταρχάς δεν είναι κόμμα, όπως είπαμε. Και με βάση αυτά που γνωρίζω ή που θέλω, δεν θα γίνει ποτέ κόμμα. Θα γίνει μια πολιτική κίνηση ή, αν θέλετε, κίνημα. Συμμετέχει στις εκλογές γιατί υπάρχει η άποψη ότι στην Ευρώπη, το λέμε άλλωστε και στη διακήρυξη, αποφασίζονται πράγματα για τη χώρα μας και ότι εάν η πατρίδα μας εκπροσωπηθεί κυρίως από διπλωμάτες που έχουν θητεύσει και ξέρουν και τα κόλπα και τους διαδρόμους, και είπαμε για να αποφευθεί έστω και η καθυποψίαν η εντύπωση ότι γίνεται για τα λεφτά, είπαμε και νομίζω ότι αυτό θα ισχύσει, όποιος εκλεγεί πρώτος θα μείνει ένα χρόνο, μετά θα ακολουθήσει ένας άλλος, κάθε χρόνο θα έχουμε αλλαγή, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι γίνεται σκόπιμα ή για να κάποιος να οικονομήσει και τα λοιπά, αυτά στην άκρη. Άρα έχουμε... Πιστεύω ότι βλέπω, ο κόσμος έχει καεί πολλές φορές. Λέει, όποιος καεί από το γάλα φυσάει και το γιαούρτι, έτσι. Έχει καεί πολλές φορές, γι' αυτό έχω πει να αποφεύγουν οι φίλοι. Τώρα ελπίζω να το αποδεχθούν, να αποφεύγουν οι φίλοι να λένε πατριωτικό κίνημα και όλα αυτά. Όχι. Δύο λέξεις, όπως λέει, ου λείψει όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο, εγώ λέω, ου λείψει όνομα πατρίδας και σημαίας επί Ματαίο. Δηλαδή έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ αυτές οι λέξεις. Και δεν λέω ότι έγινε σκόπιμα από κάποιον, πάντως κάηκαν. Είτε από τους αυτούς που τις χρησιμοποίησαν και μετά το έκαναν προσωπικό συμφέρον, οι λεγόμενοι πατριδοκάπηλοι, ή από τους άλλους που ακούν πατρίδα και τρελαίνονται. Λες και... Γι' αυτό λοιπόν αφήστε το πατριωτικό. Είναι ένα κίνημα πολιτών. Ελεύθερων πολιτών που σκέφτονται και αγωνιούν για αυτό που λέει ο τίτλος. Εθνικά συμφέροντα και Κύπρος. Εθνική κυριαρχία και Κύπρος. Τώρα προσέξτε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν γίνεται, έστω και αν όλοι έρθουν και πούν να στηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή, πάμε. Τι πάμε. Αν μπούμε στο ίδιο καλούπι, χρησιμοποιούμε μια τουρκική λέξη, από τώρα μια ελληνική, στο ίδιο σύστημα με αυτό που υπάρχει, θα αναπαράγονται λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα. Γιατί αυτός που θα κληθεί να υπηρετήσει αυτό το σύστημα, δηλαδή πρωθυπουργός που αποφασίζει για όλα, αυτός και η γυναίκα του, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να είναι βλάκας, είχαμε και τέτοιος, απολύτως βλάκες, ή να είναι λογικός άνθρωπος και να έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά αν είναι βλάκας τα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να τον εκβιάσουν τον άνθρωπο. Εάν όμως δεν είναι βλάκας, υπάρχουν δύο πιθανότητες.
ή να είναι διεφθαρμένος, ευάλωτος δηλαδή, ή να τον εκβιάσουν. Και μην νομίζετε ότι υπάρχουν σιδερένιοι άνθρωποι που δεν λυγίζουν και δεν εκβιάζουν. Και θα σας πω ένα παράδειγμα και δεν θέλω να επεκταθώ. Είσαι λοιπόν εσύ, λες εγώ θα πεθάνω. Δεν με κάνουν. Θα με σκοτώσουν. Δεν λυγίζω. Και εκείνη τη στιγμή έρχονται και σου δίνουν το μήνυμα ότι θα σκοτώσουν το παιδί σου. Έχεις δικαίωμα εσύ να αποφασίσεις για το αν θα ζήσει ένας άλλος άνθρωπος. Το παιδί σου, έστω, έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Και εκεί λυγίζεις. Γι' αυτό λοιπόν, δεν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε αυτόν που είναι πρώτος υπουργός, όπως γίνεται στην Ελβετία, ας τον πούμε πρωθυπουργό, που δεν θα είναι, είναι πρώτος υπουργός, δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει αυτός για όλα τα ζητήματα. Για παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Κωσυφοπαίδιο. Πέστε μου εσείς, σε ποιο προεκλογικό, για να υιοθετήσω και τη λογική του, σε ποιο προεκλογικό πρόγραμμα έλεγαν ότι θα ρίξουν άλλη μια πισόπλατη μαχαιριά στην Κύπρο και θα βάλουν το κωσυφοπαίδιο πλήρες μέλος στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Πού το είμαστε, το είπαν ποτέ, το εγκρίναμε? Άρα, αυτό το σύστημα γεννάει τέτοιους, δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, σαν αυτούς που ψήφισαν και οι μόνοι που είπαν όχι, τους είπαμε χθες, έτσι, που είπαν όχι. Ο Τσίπρας και ο Γιώργος Παπανδρέου, αποχή. Τώρα, τι θα έπρεπε να συμβεί, για παράδειγμα λέω, για αυτό το ζήτημα, αν λειτουργούσε το σύστημα που έχει περιγράψει ο Σταύρος στο βιβλίο του Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε, μισό λεπτό να το δείξουμε κιόλας. Λοιπόν, το βιβλίο είναι αυτό, προσέξτε, εδώ. Προσέξτε τι λέει. Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε. Η πρώτη δημοκρατική συνταγματική πρόταση για την Ελλάδα. Ολοκληρωμένη συνταγματική πρόταση για ένα νέο, μοναδικό, ελληνικό και επιτέλους δημοκρατικό πολίτευμα για την σύγχρονη Ελλάδα. Σε ολόκληρη την ιστορία της, η χώρα μας φαίνεται να είναι συνυφασμένη με την ιδέα της δημοκρατίας. Οι Έλληνες είτε πολεμούσαν για δημοκρατία, είτε ζούσαν με αυτήν απολαμβάνοντας τα αγαθά και τις ελευθερίες της. Σήμερα όμως η Ελλάδα έχει γυρίσει την πλάτη της στην ιστορία και οι Έλληνες ούτε ζουν σε δημοκρατία, ούτε πολεμούν για αυτήν. Η σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα, το Σύνταγμα και η πολιτική επιστήμη αποκαλύπτουν μία μεγάλη αλήθεια. Το πολίτευμα της Ελλάδας δεν είναι δημοκρατικό. Το αναχείρας βιβλίο συντάχθηκε μετά από επιστημονική έρευνα και μελέτη σύγχρονων και προοδευτικών συνταγματικών και πολιτιακών προτάσεων από όλον τον κόσμο. Μεταξύ των περιεχομένων του είναι μία χωρίς φόβο κριτική ανάλυση του ισχύοντος συντάγματος στην Ελλάδα, η αναζήτηση της τελευταίας λέξης της δημοκρατίας σε ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο, τα σύγχρονα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών, ενώ δίνεται και μία απάντηση στην ερώτηση «Τι θα άλλαζε αν είχαμε δημοκρατία?» Η καρδιά του βιβλίου είναι η ολοκληρωμένη συνταγματική πρόταση για ένα νέο, μοναδικό, ελληνικό και επιτέλους δημοκρατικό πολίτευμα για την Ελλάδα. Η πρόταση αποτελεί ένα κείμενο οδηγό, μία αντιπρόταση στην υφιστάμενη πολιτική κατάσταση, μία πλατφόρμα αλλαγής και διαλόγου για τη μετάβαση στη δημοκρατία, ένα νέο ελληνικό σύνταγμα που επανακαθορίζει τη δημοκρατία και επιστρέφει την εξουσία στους πολίτες, και αυτά δεν είναι λόγια, θα τα δείτε εδώ μέσα όλα, οι οποίοι αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε έκφανση της πολιτικής ζωής. Η δυναμική του σύγχρονου πολίτη είναι αδιαμφισβήτητα, απεριόριστη και στη δημοκρατία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη δημιουργίας και προόδου για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας, είχε πει ο Αριστοτέλης. Και να έρθουμε λοιπόν σε πρακτικό επίπεδο. Τι θα γινόταν για την υπόθεση, ας πούμε, για το κωσυφοπαίδιο ή για τα θαλάσσια πάρκα? Εκεί να δείτε τώρα τι μας περιμένει. Δεν μπορεί να αποφασίσει κάποιος τι θα ψηφίσει. Η Ντόρα Μπακογιάννη που αποφάσισε και τους πήρε σαν πρόβατα στο Μαντρί όλους και ψήφισαν ναι. Γράψτε τα ονόματά τους και αυτών, κρατήστε τα για να
τους έχουμε στο μαύρο πίνακα. Πώς δεν πρέπει να είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Εντάξει, όπως αυτοί που ψήφισαν το έκτρωμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εδώ λοιπόν έχει λέει η πρόταση του Σταύρου, δεν λέω ότι είναι η καλύτερη, αλλά ας βάλουμε το μυαλό μας κάτω να σκεφτούμε εμείς οι πολίτες. Έχουμε πει το ανώτερο αξίωμα σε μια χώρα είναι ο πολίτης. Όχι αυτοί που έχουν. Όχι, όχι, ο πολίτης. Εάν γίνει αυτό. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι στα μεγάλα ζητήματα καταρχάς υπάρχουν μονοεδρικές περιφέρειες. Οι βουλευτές δεν τους καθορίζει κανένα κόμμα. Οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογές προτείνονται από τους ίδιους τους πολίτες. Δηλώνει κάποιος υποψηφιότητα, ας πούμε ότι υπάρχει μονοεδρική της πόλης των Σερών. Δηλώνουν 1, 2, 3, 5 υποψήφοι. Τίθεται λοιπόν στην έγκριση των πολιτών, εγκρίνονται ποιοι θα είναι υποψήφοι, 10, και στις εθνικές εκλογές ανάμεσα σε αυτούς βγαίνει ένας βουλευτής. Αυτός λοιπόν που θα βγει βουλευτής, όταν συμμετέχει στο κοινοβούλιο, όταν έρχεται ζήτημα κόσυβοπεδίου, για να πάρει απόφαση η Βουλή τι θα ψηφίσει, τι θα ψηφιστεί, πηγαίνουν πίσω στις μονοεδρικές περιφέρειες οι βουλευτές και λένε: «Κύριοι, υπάρχει το θέμα του κοσυβοπεδίου. Η κατάσταση είναι αυτή. Μέσα από συνελεύσεις, από ενημερώσεις, γίνεται τοπική ψηφοφορία και οι πολίτες αποφασίζουν και δίνουν εντολή στον βουλευτή τους τι θα πάει να ψηφίσει». Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Πες ότι έχουμε τις πρεσβείες δημοσίες και εκβιάζουν. Ποιον να εκβιάσουν? Τα 10 εκατομμύρια πολίτες? Ποιον, πέστε μου? Να πούν αυτόν που τον πρώτο υπουργό που θα παίρνει θα εκπροσωπεί την Ελλάδα και θα ψηφίσει για ένα θέμα. Αυτόν πώς θα τον εκβιάσουν? Δεν αποφασίζω εγώ. Την απόφαση μου την έδωσαν οι πολίτες. Αυτή είναι η λύση. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, φέτα-φέτα, μιλήσαμε για την διαδικασία συρρήκνωσης του ελληνισμού. Φέτα-φέτα τελειώνω τον ελληνισμό ακριβώς γιατί δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί είναι είτε ανόητοι και βλάκες, είχαμε τέτοιους πρωθυπουργούς, έτσι, είτε διαφθαρμένοι, είτε εκβιάσιμοι. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που είπαμε. Άρα, Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, συμμετέχω και από αύριο βγαίνει ο κατάλογος με τους βουλευτές, τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, και από εκεί και μετά αρχίζει. Πάντως ήδη φτάνουμε κοντά στις 3.500, ειδικά τις τελευταίες μέρες έχουμε πραγματικά μπαίνουν 200-300 άτομα. Πιστεύω ακράδαντα ότι μέχρι τέλος του μήνα μπορούμε να φτάσουμε και τις 10.000. Και αυτό θα είναι ένα πείραμα, ηλεκτρονικό μήνυμα στους 10.000, τι θέλετε να κάνουμε για αυτό το θέμα, να απαντούν οι πολίτες, να αξιολογείτε και να ενημερώνουμε. Από τους 10.000 απάντησαν οι 5 ή 6 και από αυτούς απάντησαν ναι τόσοι, όχι αυτό, και ενημέρωση ξανά, και αυτή θα είναι η θέση της κίνησης. Δεν υπάρχουν σοφοί και ουρανοκατέβατοι. Γι' αυτό λοιπόν το σύνθημά μας είναι: αυτός που περιμέναμε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Κανένας άλλος, κανένας σωτήρας, μην πιστεύετε κανέναν, μόνον στον εαυτό μας πιστεύουμε, και όταν ο καθένας που πιστεύει στον εαυτό του ενώσει τη δύναμή του με τη δύναμη των άλλων, τότε η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να γίνει ανίκητη, πραγματικά, και το πιστεύω ειλικρινά. Πάμε τώρα στα περίφημα θαλάσσια πάρκα. Ακούστε, οι θέσεις της Τουρκίας είναι γνωστές και τις γνωρίζουν στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στα άλλα συναρμόδια υπουργεία, τις γνωρίζουν. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το έχω ξαναπεί εδώ και ρώτησα πραγματικά ανθρώπους που είναι σε θέση να γνωρίζουν. Ούτε αυτοί ξέρουν. Δεν μπορείς να μου πεις τι θέλουν να κάνουν με αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Όντως θέλουν να κάνουν θαλάσσια πάρκα, ή μας ξαναβάζουν κάνα καινούριο φασούλι για να δημιουργηθεί μια κρίση και μετά από κάθε κρίση υποχωρούμε, όπως έγινε το 1976 που πήγαμε στη Βέρνη και γκριζαρίστηκε το Αιγαίο,
όπως έγινε το 1997 που το 98 πήγαμε στον Ταβός, ξαναγκριζαρίστηκε, όπως έγινε το 96 τα Έμια, το 97 πήγαμε στη Μαδρίτη, αναγνωρίσαμε στην Τουρκία. Η μισή κυβέρνηση του Μητσοτάκη είναι σημειτική και ποταμίσχη. Αυτή που είναι υπεύθυνη για την τραγωδία του Αιγαίου και που αναγνώρισε τότε ο Σιμίτης νόμιμα ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Εντάξει, αυτά τα βρούμε μπροστά μας. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν μετά από μία κρίση. Τώρα λοιπόν μας βγάζουν αυτό το φασούλι με τα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή θα πρέπει να ήταν κανείς βλάξ για να μην περιμένει την αντίδραση της Τουρκίας. Ήρθε η αντίδραση της Τουρκίας τώρα, τι θα κάνουμε? Πέστε μου τι θα κάνουμε. Εγώ σας έχω πει, αν ήμουνα στη θέση να αποφασίσω, καταρχάς είπαμε δεν αποφάσισα εγώ. Θα έλεγα την άποψή μου και θα ρωτούσα τους πολίτες. Θέλετε 12 μίλια ή δεν θέλετε? Και κοιτάξτε, η κατάσταση είναι αυτή, έχουν αποφασίσει το αυτό, το εκείνο, η κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, το διεθνές σκηνικό είναι αυτό, οι συσχετισμοί είναι αυτοί, αυτοί θέλουν έτσι, αυτοί αλλιώς. Αποφασίστε και πέστε μου τι θέλετε, απόφαση θέλετε να πάρω. Εγώ πάντως σας λέω, εγώ είμαι υπέρ των 12 μιλίων, για παράδειγμα. Άρα μην θεωρηθεί ότι τι είναι αυτά που μας λες, δηλαδή λες να μην κάνουμε θαλάσσια πάρκα, δεν λέω αυτό. Αναρωτιέμαι όμως, μήπως είναι σκόπιμο, δηλαδή εξ αντικειμένου προβοκατόρικη ενέργεια, για να εμπεδωθεί ακόμα περισσότερο η διεκδίκηση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτά. Ελάτε να δείτε τώρα τι μας λένε οι Τούρκοι. Ελάτε να δείτε. Ο Τσελίκ λοιπόν, ακούστε εδώ, που στην Τουρκία ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, αυτό παράγει πολιτική, δεν είναι πολιτική γραμμή, έτσι. Ο Μερτσελίκ λοιπόν επισήμανε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε προσέγγιση, κίνηση για την ανακήρυξη αυτού του θαλάσσιου πάρκου. Δηλαδή τον βάλαμε, τι λέει τώρα, και χαγιά στα αμπέλια μας, να μην πω την άλλη λέξη. Γιατί, εντάξει, λογικό είναι, είναι δημόσιος λόγος, αλλά έρχεται. Τον βάλαμε λοιπόν και χαγιά στα αμπέλια μας τον Τούρκο. Να έχει λόγο ο Τούρκος τι θα κάνουμε στις Κυκλάδες και στην Ίσορο και οπουδήποτε. Τι σε κόφτει? Σε ρωτήσαμε εμείς τι κάνεις στα ανοιχτά της Μερσίνας? Σε ρωτήσαμε τι κάνεις στην αλμυρά έρημο του Ικονίου? Αυτή το Αιγαίο είναι Ελλάδα. Ο Μερτσελίκ σχολίασε πως με αυτή τη ενέργεια η Ελλάδα σαμποτάρει τη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων των δύο χωρών και ζητά να μην εγκαταλείψει το δρόμο της διπλωματίας η Ελλάδα. Και είπε ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του θαλάσσιου πάρκου. Εισαγωγικά, την ώρα που συνεχιζόντουσαν με έναν όμορφο τρόπο όλες αυτές οι όμορφες προσπάθειες εξομάλυνσης, έτσι, όμορφες, καλά, υπήρξε ένα ανησυχητικό βήμα στις 16-17 Απριλίου από την Ελλάδα, η οποία διοργανώνοντας ένα συνέδριο για τους ωκεανούς, ανακήρυξε δύο περιοχές ως θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Εκτιμούμε ότι η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων αποτελεί αναμφίβολα μία κατάσταση που αφενός σαμποτάρει αυτήν την διαδικασία ομολοποίησης και αφετέρου εκμεταλλεύεται την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσω μιας μονομερής κίνησης που δεσμευθήκαμε με την διακήρυξη φιλίας των Αθηνών να αποφύγουμε μονομερείς κινήσεις και ενέργειες. Εκφράζομαι για άλλη μια φορά απευθυνόμενη στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει το δρόμο της διπλωματίας, ότι δεν πρέπει να γίνουν βήματα που θα βλάψουν την εξομάλυνση και πως σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη αυτού του θαλάσσιου πάρκου. Έχω ολόκληρη τη δήλωση, σας είπα όμως μην το ξεφτιλίζουμε και τους δίνουμε και τόσο αξία. Λοιπόν, αυτή είναι η δήλωση των Τούρκων, που αυτή είναι η δήλωση του Ερντογάν στην ουσία. Ελάτε να δούμε τώρα τι είπε και το Υπουργείο Άμυνας, που δίνει στην εβδομαδιαία ενημέρωση ο εκπρόσωπος. Κλιμακώνει η άγκυρα τις απειλές παρακαλώ, με αφορμή την εξαγγελία από την Ελλάδα της δημιουργίας δύο πάρκων, θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο.
Σήμερα λοιπόν πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας δηλώνουν ότι είναι σε επιφυλακή, είμαστε σε επιφυλακή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ωφέλη μας στο Αιγαίο και να αποτρέψουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να επιβάλλει μονομερές καθεστώς. Λοιπόν, η εφημερίδα Χουριέτα αναφέρει ότι πηγές του ΙΕΘΑ έδωσαν την ακόλουθη απάντηση σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την προσπάθεια της Ελλάδας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα. Στις 8 Απριλίου 2024 ανακοινώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι δύο μεγάλα θαλάσσια πάρκα θα κηρυχθούν στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος. Το Υπουργείο Εξωτερικών μας έχει προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες σχετικά με τα πάρκα που σχεδιάζεται να κηρυχθούν και δήλωσε ότι μονομερείται τελεσμένα στο θέμα των νησιών, νησίδων και βράχων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί με συνθήκες, 157 γεωγραφικοί σχηματισμοί, δεν θα γίνουν αποδεκτά και δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. Ως Υπουργείο είμαστε σε επιφυλακή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ωφέλη μας στο Αιγαίο και να αποτρέψουμε τις μονομερείς προσπάθειες δημιουργίας καθεστώτος από πλευράς της Ελλάδας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αυτό είναι μία κατάσταση που στην ουσία τορπιλίζει και τα ΜΟΕ με απειλές δεν γίνονται, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν έχω διαβάσει το ακριβές περιεχόμενο αυτού του προγράμματος για τα θαλάσσια πάρκα. Εάν έχουν εξεταστεί όλες οι πτυχές και αν έχει ληφθεί απόφαση να πάμε μέχρι τέλος, στηρίζουμε. Εάν όμως είναι μία ενέργεια για να πάμε μέχρι ένα σημείο και να επαναχωρήσουμε, να εξευτελίσουμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα και να χώσουμε πιο βαθιά την Τουρκία στο Αιγαίο, εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτό. Και για να μην παρεξηγηθούμε, το λέμε εμείς, δεν εννοώ εσάς. Όχι, όχι. Εμείς εννοώ τον εαυτό μου. Να μην λέω εγώ και λένε εγωιστικό, λέω εμείς, εγώ. Έτσι. Και ό,τι θέλει ο καθένας, ας πιστεύει μετά και ας μας το λέει και ας το εκφράσει με τον τρόπο που είπαμε ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Θα απευθύνονται ερωτήματα στους 10, 20, 30 χιλιάδες ανθρώπους που έχουν προσυπογράψει τη διακήρυξη, θα παίρνουμε τις απαντήσεις και θα τις δημοσιοποιούμε. Επί 30.000 ερωτηθέντων, η τάση, η απόφαση, η πλειοψηφία λέει αυτό. Άμα θέλετε πάρετε το υπόψη σας, άμα θέλετε μην το παίρνετε. Αν γίνουμε 100.000, αν γίνουμε 200.000, αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Τη δύναμη. Τη δύναμη των πολλών. Του πολίτη που εκφράζεται μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Είχαμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκεί έγινε μια εθνική επιτυχία. Σοβαρή θα έλεγα. Με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει ως στόχο να καταστήσει διεθνώς, να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν υφίσταται Κυπριακή Δημοκρατία από το 1964. Ότι από το 1964 δεν υφίσταται η Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχουν δύο κοινότητες και πρέπει και τώρα υπάρχουν δύο κράτη, αλλά δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η πλευρά, το κράτος των Ρωμιών της Κύπρου και το κράτος των Τούρκων της Κύπρου. Αυτή είναι η άποψη της Τουρκίας. Αυτή θέλει να... Και γι' αυτό είπαμε, αυτή θέλει να περάσει στη διεθνή κοινότητα. Και γι' αυτό είπαμε ότι είναι τεράστια επιτυχία η είσοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν θέλετε ισχυροποιεί και ριζώνει στο διεθνές σκηνικό τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκτά ρίζες. Τι έγινε λοιπόν τώρα? Το κείμενο συμπερασμάτων αναφέρει ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα να επανακαθοριστούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Η Τουρκία λέει ότι εμείς θέλουμε να πάμε μέχρι τώρα να γίνουμε μέλη, αλλά διασυνδέουν αυτή τη διαδικασία με το Κυπριακό, με την πρόοδο στο Κυπριακό. Είναι μεγάλη επιτυχία και αυτό, το πόσο μεγάλη επιτυχία είναι, συνάγεται από την αντίδραση της Τουρκίας, οι οποίοι ανέβηκαν στα κάγκελα. Ανεβείτε και πιο ψηλά, άμα θέλετε, από τα κάγκελα. Λοιπόν, για να δούμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
διεξήγαγε στρατηγική συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, λαμβάνοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση του ΙΠΑΤΟ εκπροσώπου και της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρο δηλαδή, και για την ανάπτυξη μιας στενής σχέσης συνεργασίας και αμοιβαίας εποφυλούς σχέσης με την Τουρκία. Πρώτη διασύνδεση. Και μετά λέει, μεταξύ άλλων, υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παραμένει πλήρως προσιλωμένο σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωση και το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει τον διορισμό της Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ ως προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, δεν το θέλουν οι Τούρκοι, στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, με όλα τα κατάλληλα μέσα που διαθέτει, καταλήγουν οι 27. Καταλαβαίνετε, η Τουρκία τι ήθελε? Ήθελε να διώξει την Ολγκίν Ντε Κουεγιάρ. Λέει, δεν υπάρχουν συνομιλίες. Αν δεν μας δεχτείτε ως ανεξάρτητο κράτος ισότιμο, δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχουν δύο ισότιμα κράτη, δεν υπάρχουν. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και βάζει αυτούς τους όρους. Τεράστια εθνική επιτυχία τηρωμένων των αναλογιών. Έτσι δεν λέμε ότι... Πάμε να δούμε τώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας λοιπόν, Κυπριακή Δημοκρατία, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, λέει ότι, δηλώνει ότι με την υιοθέτηση των συμπερασμάτων για την Τουρκία στη χθεσινή σύνοδο κορυφής επιτεύχθηκε ο στόχος της κυβέρνησης για τη διασύνδεση των ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Τεράστια επιτυχία. Η παράγραφη 9 και 10 των συμπερασμάτων, στις οποίες επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βαρύνουσα σημασία στην πρόοδο του Κυπριακού, θεωρείται επιτυχία. Επίσης, σε σχέση με την παραπομπή της στρατηγικής συζήτησης των ευρωτουρκικών σχέσεων στην Κορεπέρ, ο κύριος Λετιμιώτης είπε ότι ήταν και αυτό ζήτημα στις προτάσεις της Λευκωσίας, αφού μετά από αυτή την εξέλιξη όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν λόγο στην εξέλιξη των ευρωτουρκικών σχέσεων. Για να δούμε τώρα τι λέει η Τουρκία. Η Τουρκία ανέβηκε στα κάγκελα, πήραν και μερικά χάπια και ο Τατάρ και οι διάφοροι στην Άγκυρα. Πάρτε παιδιά, γιατί σας χρειαζόμαστε για τις επόμενες φάσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν. Σφοδή αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Η σύνδεση του Κυπριακού με την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή από εμάς. Να μην γίνει ποτέ. Δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα κάνετε βήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά τα πράγματα. Η προσέγγιση που περιορίζει τις πολύπλευρες σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό πρέπει να εγκαταληφθεί. Τι λέτε καλέ? Εντάξει. Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλλει θετικά και επικοδομητικά στο Κυπριακό ή σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Μας κάνουν μάθημα ότι δεν έχετε στρατηγικό όραμα κτλ. Εντάξει, να έχετε εσείς. Θα δείτε που θα καταλήξετε. Και επίσης γίνεται και μία διασύνδεση και με τη στάση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό. Άρα, όταν, το έχουμε ξαναπεί, η πολιτική είναι ισχυρότερο όπλο από τα πυρηνικά όπλα. Και θεωρώ ότι αυτή η στρατηγική και ο τρόπος με τον οποίο χαράχτηκε για να ενταχθεί στο κείμενο συμπερασμάτων, συγγνώμη, οφείλεται στον Χρυσοδουλίδη, ο οποίος το ξέρει το ζήτημα, υπουργός εξωτερικών ήταν. Έπαιξε ρόλο λοιπόν και πετύχαμε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι στήριξε και η ελληνική κυβέρνηση για να φτάσουμε εκεί. Ήταν λογικά όλα όσα ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε τη συνένεση των 27. Τεράστιο ζήτημα το δεύτερο που αφορά την Κύπρο, η αμάλθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παίρνουν στην πλάτη τους εξ ολοκλήρου την υπόθεση αμάλθεια, παρά τον βομβαρδισμό της ΜΚΟ που είχε, αυτή είχε την πρωτοβουλία της αμερικάνικης, της World Kitchen Center, αυτής της εταιρείας που τη βομβάρδισαν οι Ισραηλοί, είχαμε πόσους 7 νεκρούς,
Παρ' όλα αυτά την παίρνει πλέον εξ ολοκλήρου η Αμερική. Προσέξτε, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Και λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πάρει πάνω τους στο θέμα του ανθρωπιστικού διαδρόμου, κάτι που καταγράφεται σε διάφορα επίπεδα, διπλωματικά αλλά και στρατιωτικά. Σε διπλωματικό επίπεδο, προσέξτε τι έγινε. Χθες βράδυ, στη Νέα Υόρκη πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των μονίμων αντιπροσωπιών στα Ηνωμένα Έθνη. Η ενημέρωση για τον ανθρωπιστικό διάδρομο Αμάλθεια πραγματοποιήθηκε από κοινού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία η Τουρκία θεωρεί θανούσα. Δεν υπάρχει, λέει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Γίγαντας και η Μικρούλα, η Κυπριακή Δημοκρατία, μαζί ισότιμα ενημέρωσαν τις μόνιμες αντιπροσωπείες των ΟΗΕ. Επίσης, μέσα στις επόμενες μέρες, όπως έχει ενημερωθεί και η Λευκωσία, οι διπλωματικές αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική διοργανώνουν ευρείας κλίμακας ενημερωτικές συναντήσεις στις πρωτεύουσες όπως βρίσκονται για την Αμάλθεια. Θα ενημερώσουν για όλο το σχέδιο. Το σημαντικό είναι ότι έχουν έρθει στην Σούδα πλοία που ανήκουν στην 7η Ταξιαρχία Μεταφορών του 18ου αερομεταφερομένου σώματος του Αμερικανικού στρατού, και από εκεί θα μεταφέρουν πλοία, όχι ένα, όλα αυτά τα απάρτια που θα αποτελούν το πλωτό λιμάνι που θα γίνει ανοιχτά της Γάζας, και από εκεί και μετά, λέει, οι τοποθετήσεις Κυπρίων και Αμερικανών αξιωματούχων έχουν καταστήσει σαφές ότι η Κύπρος και η ΗΠΑ βρίσκονται στην ίδια πλευρά όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά κυρίως ως προς την εξέβρεση τρόπων για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Λάρνακα στη Γάζα. Δεν είναι μόνο θέμα γεωγραφίας, αλλά είναι και η τοποθέτηση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Για μένα και για την Ουάσιγκτον δεν ήταν έκπληξη ούτε το σχέδιο Αμάλθεια, είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Κόμπος τα είπε, λέγοντας ότι τόσο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και οι άλλοι εταίροι σε αυτό το εγχείρημα αντιλήφθηκαν έγκαιρα πως κανείς δεν μπορεί να το πετύχει από μόνος του. Μεγάλη επιτυχία, μπράβο, έβγε. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι ο Ερντογάν. Λοιπόν, ο Ερντογάν έκανε μία. Εγώ δεν περίμενα να κάνει τέτοια ομιλία. Μετά την ήττα που έφαγε στις εκλογές, δεν περίμενα να κάνει τέτοια ομιλία, αλλά πιθανόν να την έκανε ακριβώς για να αποκρούσει και τις επικρίσεις που δέχθηκε ότι ακολουθεί διπρόσωπη πολιτική στο Παλαιστινιακό, δηλαδή από τη μια κάνει δηλώσεις και από την άλλη κάνει εμπόριο με το Ισραήλ. Πιθανόν να την έκανε αυτήν για να, αν θέλετε, να αποκαταστήσει το κύρος του. Τρομερή δήλωση, πρέπει να τη διαβάσουμε, δεν γίνεται. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάμε στο θέμα του Ισραήλ, αλλά πρέπει να τη διαβάσουμε. Ως τα είπε Ερντογάν, ακόμα και αν μείνω μόνος, θα συνεχίζω να υπερασπίζομαι τον Παλαιστινιακό αγώνα και να είμαι η φωνή του καταπιεσμένου Παλαιστινιακού λαού, όσο ο Θεός μου δίνει ζωή. Ας το ακούσει όλος ο κόσμος. Αυτά τα δίνει μηνύματα στον κόσμο, στους ξένους πραγματικά. Ενώ κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να μιλήσει, εμείς βγήκαμε και είπαμε ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ομάδα αντίστασης. Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών δείξαμε με χάρτες πώς το Ισραήλ κατέλαβε βήμα προς βήμα τα εδάφη της Παλαιστίνης τα τελευταία 70 χρόνια. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα είπε αυτά. Στις πιο δύσκολες στιγμές των αθώων Παλαιστινίων αδερφών μας, κινητοποιήσαμε όλα τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας σε όλους τους τομείς. Εδώ λέω πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι η Χαμάς είναι ακριβώς το ίδιο με τις εθνικές αντιστασιακές δυνάμεις στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του εθνικού αγώνα 1919-1922, λέει, θα σας πω μετά, για την Κουβά Ημίλια, λέει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα τίμα για αυτό που λέμε. Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα υποκύψουμε στις δολοφονικές απόπειρες, στις απόπειρες πραξικοπήματος, στις οικονομικές επιθέσεις και στους χειρισμούς σας. Απευθύνεται στον εβραϊκό παράγοντα. Χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη που προβαίνει σε γενοκτονία και η οποία έχει γραφτεί ως ντροπή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το τρομοκρατικό κράτος του Ισραήλ διαπράττει μια απάνθρωπη γενοκτονία τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη από την 7η Οκτωβρίου. Μια ανεφόρον υποστήριξη που λαμβάνει από τη Δύση, με την ανεφόρον υποστήριξη που λαμβάνει από τη Δύση, το Ισραήλ πραγματοποιεί αλόγιστα μια σφαγή
που έχει ήδη γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σκότωσαν 14.000 παιδιά, έχουν ήδη ξεπεράσει τον Χίτλερ. Θα υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης κάτω από όλες τις συνθήκες σε πείσμα όσων δεν βλέπουν το θάνατο 14.000 ανθρώπων παιδιών και προσπαθούν να κερδίσουν την έννοια του Ισραήλ λέγοντας ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εδώ πάμε στο ζουμί, αυτές είναι ιστορικές αναφορές, θα το κοστίσουν πιστεύω, ίσως έχει νιώσει ότι φτάνει στο τέλος του, γι' αυτό τα λέει. Σε όλα τα πραξικοπήματα ή απόπειρες πραξικοπημάτων που έγιναν στην Τουρκία από το 1980 και μετά υπάρχει Ισραηλινός δάκτυλος. Μην ξεχνάτε το πραξικόπημα της 19ης Σεπτεμβρίου του 1980 του Κινάν Ευρέν, που έγινε μετά από συναλλητήριο υπέρ της Ιερουσαλήμ στο Ικόνιο. Μην ξεχνάτε το πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου του 1997, ήταν το post-modern πραξικόπημα, τότε το είχα παρακολουθήσει βήμα προς βήμα, που έγινε τη νύχτα που ήταν αφιερωμένη στην Ιερουσαλήμ, στην Κομόπολη Σιντζάν που είναι έξω από την Άγκυρα. Μην ξεχνάτε την επιχείρηση κατά της Σμιτ, την απόπειρα πραξικοπήματος 17-25 Δεκεμβρίου, τότε που συνέλαβαν δύο υπουργούς τα παιδιά τους με τα χρήματα, τότε που ο Ερντογάν, υπάρχει το ηχητικό, πήρε στο γιο του και λέει κρύψε τα 30 εκατομμύρια που έχει ζώστα σε αυτόν στο σπίτι μετρητά, έτσι. Αυτό το θεωρεί πραξικόπημα της του Ισραήλ, δάκτυλο του Ισραήλ. Μην ξεχνάτε, λέει, την προδοσία της 15ης Ιουλίου, το πραξικόπημα εις βάρος του δηλαδή, του 2016, που έγινε από την προδοτική οργάνωση του Γκιουλέν, τον υπηρέτη του σιωνισμού, για να κάμψει όλα αυτά έγιναν για να κάμψουν, λέει, την ευαισθησία μας απέναντι στην Παλαιστίνη. Στη συνέχεια αναφέρεται στον Νταβός, πριν 15 χρόνια, που σε ένα τραπέζι που ήταν με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Σιμών Πέρες, και νομίζω ο Ιγνάτιος, αρμενικής καταγωγής είναι, ο συντονιστής, και εκεί τα πήρε στο κρανίο ο Ερντογάν, είπε το περίφημο «one minute» και μιλώντας τουρκικά κατηγόρησε τον Σιμών Πέρες ότι είστε δολοφόνοι παιδιών και σηκώθηκε και έφυγε. Επίσης είπε διάφορα. Ήταν άδικες οι κατηγορίες που εκτόξευσαν εναντίον μας προεκλογικά, λέει ότι δίνουμε στο Ισραήλ κτλ. Αυτά. Σημαντικές οι κατηγορίες, δεν έχουν υποθεί ποτέ από κανέναν ηγέτη οποιασδήποτε χώρας τόσο ευθείες κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ ότι ενέχεται στα πραξικοπήματα που έγιναν εις βάρος της χώρας του. Θεωρώ ότι δεν έχει να πάει παραπέρα, έχει φτάσει στο τέρμα, το έχει τερματίσει ο Ερντογάν. Ο Φιντάν συναντήθηκε στην Ντόχα με τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος το Σαββατοκύριακο πάει στην Τουρκία για να δει τον Ερντογάν. Είχε, λέει, τρίωρη συνάντηση μαζί του, πειρά στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Φιντάν στον Νετανιάχου και λέει ότι ό,τι κάνει, λέει, είτε στη Γάζα, είτε εναντίον του Ιράν, το κάνει για να παραμείνει στην εξουσία. Είναι προφανές ότι ο Νετανιάχου προσπαθεί να σύρει την περιοχή στον πόλεμο για να μείνει στην εξουσία, είπε ο Φιντάν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Κατάρ μαζί με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουραχμάν Αλ Θάνι. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του πολέμου της Γάζας στην περιοχή είναι διαρκής. Θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Είπε ότι μίλησε 3 ώρες με τον Χανίγια και ότι ο Χανίγια θα επισκεφτεί την Άγκυρα το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο Χανίγια, αναφερόμενος στις δηλώσεις που είπα πριν από λίγο του Ερντογάν, είπε «Θεωρούμε πολύτιμη τη στάση του αδελφού Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, σχετικά με τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για την ελευθερία και την απελευθέρωση της γης του». Λέω πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι η Χαμάς, είπε ο Ερντογάν, ότι είναι η Χαμάς, ότι ήταν η κουβά Εμίλια, και λέει ο Χανίγια. Οι θαραλέες δηλώσεις και η έντιμη στάση του Προέδρου Ερντογάν ενσαρκώνουν την ιστορική και μοναδική θέση του αδελφού του τουρκικού λαού. Ο λαός μας θα θυμάται από στήθος αυτές τις δηλώσεις ως μια θαραλέα φωνή για τη στάση απέναντι στο λαό μας στη Λωρέα της Γάζας και στον αγώνα του για την υποστήριξη του δικαιώματος του λαού να απελευθερώσει τη γη του και να επιστρέψει σε αυτήν, καθώς και να ιδρύσει ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.
Αυτά λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ τώρα να δούμε τι έγινε εκεί. Λοιπόν, εκεί επειδή οι διαρροές, όχι διαρροές, δημοσιεύματα είναι από τον τύπο και του Ισραήλ και μάλιστα από κανάλια που είναι κοντά στην κυβέρνηση Νετανιάχου αλλά και από τις ΗΠΑ, θεωρώ ότι μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι είναι αξιόπιστα αυτά που λένε. Για να δούμε τι λένε λοιπόν. Λένε ότι σε κάθε πολεμικό συμβούλιο έπαιρναν κάποιες αποφάσεις. Ότι αμέσως μετά την προσβολή, την πυραυλική επιδρομή του Ιράν, μετά από ένα 24ωρο είχαν προετοιμαστεί να χτυπήσουν, να απαντήσουν. Και τους σταμάτησε ο Biden. Μετά ξανά τους ξανασταμάτησε. Σήμερα έχουμε ξανά πολεμικό συμβούλιο. Πιθανότατα στο σημερινό θα αποφασιστεί το χρονοδιάγραμμα της απάντησης του Ισραήλ. Αλλά εδώ μπλέκουν τα πράγματα και έχουμε και το Πάσχα των Εβραίων. Δεν μπορούν να κάνουν το Πάσχα, πρέπει να το κάνουν μετά το Πάσχα. Αν το κάνουν μετά το Πάσχα, πάμε 30 Απριλίου. Μα άμα το κάνεις ένα μήνα μετά ή 20-17 μέρες μετά, εξασθενεί η απάντησή σου, όποια μορφή και να έχει. Για να δούμε λοιπόν τι λένε τα δημοσιεύματα από τη ΣΥΠΑ και από το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έθεσε σε εφαρμογή τα σχέδια που της παρουσιάστηκαν για να εξαπολύσει πλήγματα στο Ιράν. Όπως μετέδωσαν οι Ισραηλινά και Αμερικανικά ΜΜΕ το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη, χθες δηλαδή προς σήμερα, λόγω παρέμβασης των ΗΠΑ. Αφού ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου συζήτησε με τον Biden, αποφάσισε να μην θέσει σε εφαρμογή προεγγεκριμένα σχέδια για τη διεξαγωγή πληγμάτων αντιπίνων σε περίπτωση επίθεσης, αναφέρει το Ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CAN, κρατικό έτσι. Πριτάνευσαν διπλωματικές ευαισθησίες και θα υπάρξει όντως ανταπόδοση, αλλά θα είναι διαφορετική από αυτή που προβλεπόταν αρχικά, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Ισραήλ στο κρατικό δίκτυο CAN, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Οι Ισραηλινές πηγές είπαν στον Αμερικανικό δημοσιογραφικό ιστότοπο Axios ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση πολέμου εξέτασε το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επίθεση αντιπίνων τη Δευτέρα, δηλαδή 30 ώρες μετά την επίθεση που δέχτηκε, δύο βράδια μετά την Ιρανική επίθεση, αλλά τελικά αποφάσισε να μην δώσει το πράσινο φως. Δεν ξέρουμε γιατί και πόσο κοντά είχε φτάσει το Ισραήλ στην επίθεση εναντίον του Ιράν, είπε στον αξιώσιο Αμερικανός αξιωματούχος αυτή τη φορά. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ ενημέρωσε τη Δευτέρα την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Biden, που το καλεί να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, ότι αποφάσισε προς στιγμή να περιμένει, να μην κάνει την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC News, η Ισραηλινή κυβέρνηση εξέτασε δύο φορές το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πλήγματα εναντίον του Ιράν, αλλά τελικά δεν δόθηκε η τελική διαταγή. Ο Νετανιάχου επανέλαβε όμως χθες Τετάρτη ότι η χώρα του έχει δικαίωμα να προστατέψει τον εαυτό της παρά τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας που επιδιώκει να αποτρέψει η Ισραηλινή ανταπόδοση στο ειρηνικό έδαφος. Επίσης, είπα, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ λένε πως δεν θέλουν πόλεμο με το Ιράν και έκαναν σαφές που δεν θα συμμετείχαν στην οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, τα έχουμε πει αυτά. Πάντως, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε κυρώσεις εναντίον του Ιράν για μια σειρά από πράγματα, δηλαδή παραγωγή ντρόν και πυράβλων. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση χθες Τετάρτη αποφάσισε να προχωρήσει επιβολή στόχων, κυρώσεων με στόχο εταιρείες και οντότητες που παράγουν ντρόνς και πυράβλους για να στείλει το σαφές μήνυμα στο Ιράν ότι θα τιμωρηθεί μετά την επίθεση που έκανε. Προφανώς λοιπόν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποσχέθηκαν στο Ισραήλ ότι κοιτάξτε, εμείς θα το τιμωρήσουμε για την επίθεση που σου έκανε. Άρα να εκλάβεις ως απάντηση στην επίθεση τις κυρώσεις, τις σκληρές κυρώσεις που θα το επιβάλλουμε. Θέλω να σας εξηγήσω λίγο την τακτική που ακολούθησαν οι Ιρανοί. Δηλαδή, χρονομέτρησαν το χρόνο πτήσης που θα κάνει το κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είπαμε ότι κινείται με 180-200 χιλιόμετρα την ώρα, είδαν την απόσταση των στόχων και πρώτα τα απογείωσαν αυτά.
το απόγευμα δηλαδή, 5-6 ώρα. Μέχρι να φτάσουν λοιπόν, έκαναν μαθηματικούς υπολογισμούς της, του χρόνου πτήσης των πυράβλων κρούζ, των των βαλιστικών πυράβλων και από ό,τι αρχίζει και αχνοφαίνεται τώρα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποίησαν και οι περιχητικούς πυράβλους Φατάχ, οι οποίοι ήταν αυτοί που πέρασαν από το φραγμό αντιαεροπορικών αντιπυραυλικών πυρών του Ισραήλ και έπεσαν σε τρεις στόχους: αεροδρόμιο Νεβατίμ, αεροδρόμιο Ραμών, αλλά και στην περιοχή της Δημόνα, όπου είναι ο πυρηνικός αντιδραστήρας του Ισραήλ. Και εκεί λέγεται, θα το δούμε παρακάτω. Γιατί έγινε όλο αυτό όμως, γιατί έριξαν 350? Γιατί ξέρετε, για να αντιμετωπίσεις 350 στόχους, πρέπει να ρίξεις τουλάχιστον ισάριθμο αριθμό βλημάτων. Αυτά όμως κοστίζουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Και αυτός ήταν ο λόγος που χρησιμοποίησαν αυτή την τακτική, γνωρίζοντας ότι θα καταρριφθούν, να καταναλωθούν, να φτάσουν πρώτα όλα αυτά κοντά στο Ισραήλ, να καταναλωθούν και να αποδυναμωθεί η αντιπυραυλική άμυνα και να έρθουν, ας πούμε, πιο εύκολα οι υπερηχητικοί πυράβλοι, αυτοί που πέρασαν τέλος πάντων και χτύπησαν ό,τι χτύπησαν. Αυτό είναι το επιχειρησιακό δόγμα που χρησιμοποίησαν και δεν είναι δικό τους, είναι το επιχειρησιακό δόγμα που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι εδώ και αρκετό καιρό στα μέτωπα της Ουκρανίας. Επιτίθενται με μείγμα πυράβλων μη επανδρομένων αεροσκαφών, πυράβλων κρούζ, βαλιστικών πυράβλων και υπηρεχητικών πυράβλων. Το ίδιο έκανε και το Ιράν. Λοιπόν, αρχίζει η σύνοδος των G7 στο νησί Κάπρι που βρίσκεται απέναντι από την Νάπολη στην Ιταλία. Εκεί λοιπόν έφτασε ο Biden, φτάνει μου φαίνεται ή έφτασε, θα πάνε και άλλοι υπουργοί εξωτερικών. Βασικά θέματα που θα συζητηθούν θα είναι Ουκρανία και Ιράν-Ισραήλ. Η Μπέρμποκ, δύο από τους 7, ήταν προχτές στο Ισραήλ. Η Μπέρμποκ και ο Κάμερον, ειδικά η Μπέρμποκ, διαβάζω στον Ισραηλινό τύπο, ήταν αυτή που δήλωσε μεν ότι θα παραμείνει αλληλέγγυα προς το Ισραήλ η Γερμανία, αλλά δήλωσε πιο εμφατικά να μην επεκταθεί ο πόλεμος στην περιοχή. Το Ισραήλ ωστόσο έχει ορκιστεί, παρά τις πιέσεις που δέχεται, να προβεί σε αντίπεινα κατά του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να επιτίθεται χωρίς να έχει επιπτώσεις. Προσέξτε, ορκίστηκε, κρατήστε το αυτό. Άρα, πάμε να δούμε τώρα πότε. Το Εβραϊκό Πάσχα δείχνει να επηρεάζει την ημερομηνία κατά την οποία το Τελ Αβίβ θα απαντήσει στο Ιράν για την επίθεση που δέχτηκε. Πιθανότερο να απαντήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν δεν απαντήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν έχει χρόνο μετά, δεν μπορεί να το απαντήσει μέσα στο Εβραϊκό Πάσχα. Πρέπει να πάει, είπαμε, στις 30 Απριλίου. Υπάρχει και η πιθανότητα το Ισραήλ να πραγματοποιήσει ένα χτύπημα αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί η επόμενη δυνατότητα που θα υπάρχει θα είναι στις 30 Απριλίου, όταν τελειώσει το Εβραϊκό Πάσχα. Και εκεί φαίνεται πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να εξηγήσει μετά από τόσες μέρες, γιατί θα κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Χάιφα, Κωστής Κωνσταντίνος. Είπαμε, σήμερα ξανά έχουμε πολιτικό συμβούλιο και λέγεται, θα δούμε παρακάτω, και σε αμερικανικό και σε ισραηλινό τύπο, ότι ως αντίδωρο στην απαγόρευση από τον Biden να απαντήσουν στο Ιράν, πήραν μία περιορισμένη άδεια, μία άδεια περιορισμένης επιχείρησης στη Ράφα. Δηλαδή εκεί που είπαν, τώρα οι Αμερικανοί τους είπαν μπείτε στη Ράφα. Για τους Ισραηλινούς η επίθεση στη Ράφα είναι τεράστια σημασία, γιατί θεωρούν ότι αν μπουν στη Ράφα θα δώσουν το τελευταίο σημαντικό χτύπημα στη Χαμάς, χωρίς να σημαίνει ότι θα την έχουν εξεδετερώσει, εννοώ στα ένοπλα κομμάτια της Χαμάς, χωρίς να σημαίνει ότι θα την έχουν εξεδετερώσει εντελώς. Λένε ότι υπάρχουν 4 τάγματα στη Ράφα και αυτά είναι ο στόχος. Επίσης λένε ότι υπάρχουν στη Ράφα και πολύ ομοιρή. Και ενώ λοιπόν συνεχίζονται οι απειλές ή τα πολεμικά συμβούλια, σε αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος του Ιράν
θα μπορούσε να προχωρήσει η Τεχεράνη σύμφωνα με ανώτερο διοικητή των φρουρών της Επανάστασης που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, λέγοντας στην ουσία ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης από ειρηνικό μπορεί να μετατραπεί σε πυρηνικό πρόγραμμα παραγωγής ατομικών όπλων. Ο Αχμάντ Μακταλάμπ, επικεφαλής του Σώματος Πυρηνικής Προστασίας, το οποίο λειτουργεί εντός των φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ακόμα ότι το Ιράν έχει εντοπίσει τις Ισραηλινές πυρηνικές εγκαταστάσεις και έχει το χέρι στη σκανδάλη για να τις στοχεύσει εάν το Ισραήλ επιτεθεί στα πυρηνικά κέντρα του Ιράν. Ο Χακταλάμπ διαβεβαίωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή από το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας παθητικά αμυντικά σχέδια καθώς και εξαιρετικά προηγμένες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και λόγω της διασποράς των πυρηνικών συγκροτημάτων και εγκαταστάσεων της χώρας μας μπορούμε να τις προστατέψουμε. Πάμε τώρα να δούμε. Ένας Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι τώρα έχουμε πλήρη κατανόηση της άμυνας του Ισραήλ, δηλαδή διάβασαν με τον τρόπο που αντέδρασε στην πυραυλική επίθεση, διάβασαν ποιες είναι οι δυνατότητες, λέει ο τύπος. Οι τακτικές μας τώρα θα είναι διαφορετικές όταν χτυπήσουμε ξανά το Ισραήλ. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι Φατάχ 1 και 2 αναπτύχθηκαν πριν από αρκετά χρόνια. Εδώ αφήνει να εννοηθεί ότι χρησιμοποίησαν Φατάχ 1 και 2. Όμως δεν είναι οι πιο σύγχρονοι που έχουμε. Οι πιο πρόσφατοι που αναπτύξουμε είναι οι υπερηχητικοί πύραυλοι. Αναφέρει 5 πυράβλους, να μην σας μπερδεύω τώρα. Άρα λέει έχουμε στο προστάσιο μας 5 καινούριους υπερηχητικούς πυράβλους και ξέρουμε πώς θα αμυνθείτε. Ο στρατηγός Χατζιζαντέχ, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε το επιχειρησιακό σχέδιο, αυτό που σας εξήγησα για να χτυπήσει το Ισραήλ, είπε ότι είμαστε έτοιμοι 100% να χτυπήσουμε το Ισραήλ εάν το Ισραήλ απαντήσει στο χτύπημά μας. Το Ισραήλ έχει προσδιορίσει την τοποθεσία όλων των Ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και είναι έτοιμο να τις προσβάλλει ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση επίθεσης του Τελ Αβίβ. Αναφέρει τη δήλωση των φρουρών της Επανάστασης. Η εφημερίδα Μαρίβ του Ισραήλ λέει ότι εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ είπε ψέματα ότι απέκρουσαν το 99% των πυράβλων. Απέκρουσαν λέει το 84%, άρα το 16% πέρασε και λέει χτυπήθηκαν οι αεροπορικές βάσεις Ραμών και Νεβατίμ καθώς και ο αντιδραστήρας στην Τιμόνα. Πρώτη φορά το διαβάζω αυτό από Ισραηλινή πηγή. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα ήταν δύσκολο να επαναληφθεί η επιτυχία του Σαββάτου εάν το Ιράν αποφασίσει να χτυπήσει ξανά το Ισραήλ. Σύμφωνα με το αξιός αμερικάνικη πηγή. New York Times, βασιζόμενοι σε Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν Ισραηλινό αξιωματούχο. Οι Ισραηλοί υπολόγισαν λάθος πιστεύοντας ότι το Ιράν δεν θα απαντούσε αποφασιστικά στην βομβαρδισμό του προξενείου στη Δαμασκό. Η Χεζμπολάχ δημοσίευσε πλάνα από τη χθεσινή προσβολή μιας μονάδας αναγνώρισης της 146ης μεραρχίας του Ισραηλινού στρατού στο χωριό Αράμπ Αλ Αράμσα στη Γαλιλαία, όπου εκεί χτύπησαν με μία παντρεμένα αεροσκάφη και ρουκέτες και αντερματικά αυτήν τη μονάδα και είχαμε 18 τραυματίες, από τους οποίους οι 6 σαβαρά. Μετά από αυτό είχαμε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Μπααλμπέκ, όπου υπάρχουν εκεί η στρατηγία του Χεζμπολάχ. Guardian. Το Ισραήλ αναπτύσσει πυροβολικό και άρματα γύρω από τη λωρίδα της Γάζας. Φαίνεται ότι προετοιμάζεται χερσαία επίθεση στη Ράφα, τη αδεία του Biden. Ο Biden επίσης φέρεται να έχει δώσει πράσινο το φως για επιχειρήσεις και εναντίον της Χεζμπολάχ του Ισραηλινού στρατού. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης του Biden να μην συνεχίσει να εργάζεται για ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ για ένταξη της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ ως πλήρες μέλος. Είπαμε και χθες
ότι επειδή εξετάζει το Ισραήλ να χτυπήσει στόχους Ιρανικού ενδιαφέροντος, ήδη εκενώνουν στρατόπεδα, επιτελεία, κτίρια, αποθήκες η φρουρή της Επανάστασης, η δύναμη Al-Quds, που έχει μεγάλη δύναμη στη Συρία. Υπολογίζεται από 30 μέχρι 40 χιλιάδες. Φυσικά όλοι δεν είναι προσανατολισμένοι στο Ισραήλ, πολλοί είναι προσανατολισμένοι εναντίον του Ισλαμικού κράτους, εναντίον των Αμερικανικών βάσεων και των Κούρδων στην Τέρα Ζόρ, εναντίον, για να βοηθήσουν το στρατό του Άσαντ να ασκεί την κυριαρχία στις ελεύθερες περιοχές, έτσι. Και αυτές όλες, διαβάζω εδώ πέρα και από συριακές πηγές, ότι κρύβονται, πάνε σε σπίτια ιδιωτών για να μην είναι πουθενά συγκεντρωμένοι, και επίσης έχει μειωθεί και ο αριθμός των ανωτέρων αξιωματούχων των φρουρών της Επανάστασης στη Συρία. Άρα, αυτό πρώτη φορά το ακούω και αυτό και το βλέπω. Προσέξτε, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε Ισραηλινή δράση, σηματοδοτώντας ότι δεν θέλει πλέον να συνεχίσει το σκιώδη πόλεμο δεκαετιών με το Ισραήλ, που διεξάγεται σε μεγάλο βαθμό με τους πληρεξουσίες του και θα εμπλακεί άμεσα. Προσέξτε τι είπε ο Ραϊσί. Η παραμικρή ενέργεια εναντίον των συμφερόντων του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με μια εκτεταμένη και επώδυνη απάντηση εναντίον όλων των δραστών. Ακούστε εδώ ότι εγώ πιστεύω ότι εδώ υπάρχει και ένας παραλογισμός. Δηλαδή, το Ιράν έχει αναπτύξει δυνάμεις ή έχει εξοπλίσει πληρεξουσίους γύρω από το Ισραήλ. Αυτοί χτυπάνε το Ισραήλ. Το Ισραήλ, προσέξτε τώρα, δεν είναι με κανένα, εκ των πραγμάτων άμεσα χτυπάνε, αλλά απαντήσεις. Τώρα τι λέει ο Ραϊσί. Άμα χτυπήσετε, λέει, τους δικούς μας, θα σας βαρέσω κι εγώ. Ως τώρα γιατί δεν απαντούσες και θα απαντήσεις τώρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επίσης προχτές το Ισραήλ σκότωσε έναν διηγητή της Χεζμπολάχ, ο οποίος συντόνιζε πυραυλικές επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Λέει λοιπόν, Ισραηλινό αεροσκόφος εξόντωσε τον Ισμαήλ Γιουσέφ Μπάζ, διοικητή του παραλιακού τομέα της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός. Σύμφωνα με πηγή προσκύμενη στη Χεζμπολάχ, ο άνδρας σκοτώθηκε σε πλήγμα στο χωριό Αϊν Μπαάλ, 15 χιλιόμετρα από τα Ισραηλινά σύνορα. Ο Μπαάλ συμμετείχε στο σχεδιασμό της εκτόξευσης ρουκετών και αντερματικών πυράβλων προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Ο Αμπντουλαχιάν έφτασε στις ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, θα δώσει παρόν στη συζήτηση που θα γίνει για την Παλαιστίνη, για τη Γάζα, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις και με τους αντιπροσώπους των χωρών που ανήκουν στην Ισλαμική διάσκεψη, θέλει να κάνει λόμπι υπέρ της χώρας του. Επέμεινε ότι τις ΗΠΑ τις εκπροσωπεί στην Τεχεράνη η πρεσβεία της Ελβετίας ως ουδέτερη χώρα. Και λέει τώρα ο Αμπντουλαχιάν, αισθάνησα μηνύματα πριν και μετά την επιχείρηση προς τη ΣΥΠΑ, μετά την πυραυλική επίθεση, κυρίως μέσω της Ελβετικής πρεσβείας στην Τεχεράνη. Τα μηνύματα αυτά είχαν στόχο να συμβάνουν στη σωστή κατανόηση των ενεργειών του Ιράν. Είπαμε ξεκάθαρα στους Αμερικανούς ότι η απόφαση να απαντήσουμε στο Ισραηλινό καθεστώς μετά την επίθεση στο προξενείο στη Δαμασκό ήταν οριστική. Προσπαθήσαμε να πούμε ξεκάθαρα στη ΣΥΠΑ στα μηνύματα αυτά ότι δεν επιδιώκουμε την εξάπλωση της έντασης στην περιοχή. Αυτά λοιπόν. Τώρα, το Κατάρ, επειδή δέχθηκε κάποιες πιέσεις και κατηγορήθηκε από τις ΗΠΑ, επειδή έχουν πολλά λεφτά, τα πήραν και αυτοί στο κρανίο και είπαν θα επανεξετάσουμε το ρόλο μας, λέει. Δεν δέχομαστε απειλές, εμείς προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, μπορεί και να αποσυρθούν. Είναι μια απειλή, θα έλεγα, αυτή του Κατάρ. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις από τον Υπουργό Οικονομικών του Ισραήλ, τον Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο οποίος λέει ότι ασκεί και κριτική στις ένοπλες δυνάμεις και λέει δεν θα εγκρίνω ό,τι μου φέρνετε μπροστά μου έτσι χωρίς αυτό.
υπάρχει μία έκθεση εδώ, δεν έχουμε χρόνο, γιατί να αφήσω, έχει ενδιαφέρον πάντως, που είναι όλο το ιστορικό των κυρώσεων που έχει επιβληθεί από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και από την Ευρώπη στο Ιράν. Και υπάρχει απόψη, μου είπε ο Σταύρος, μια διπλωματική ορολογία, ότι όταν επιβάλλει σε κάποιον επί πολλά χρόνια κυρώσεις, τότε κάθε νέα κύρωση έχει μικρότερη επίπτωση, γιατί έχει συνηθίσει αυτός ο οργανισμός, τα κράτη είναι οργανισμοί, και έχει βρει τρόπους να τις ξεπερνάει. Λοιπόν, πιθανόν σήμερα ή αύριο θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να αποφασιστεί εάν θα δοθεί ψήφισμα ή άδεια στη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει αν θα γίνει η Παλαιστίνη μόνιμο μέλος, κανονικό μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα έχει καθεστώς παρατηρητή. Για να εγκριθεί λοιπόν το αίτημα της Παλαιστίνης, θα πρέπει να ψηφίσουν 9 από τα μόνιμα μέλη χωρίς να υπάρχει βέτο. Φαίνεται όμως ότι θα βάλει βέτο η Ουάσιγκτον, η οποία λέει πρώτα να τα βρεις με το Ισραήλ και μετά θα γίνεις μέλος. Δηλαδή ποτέ. Πάμε Ρωσία-Ουκρανία. Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη. Για να βάλουμε λίγο και το χρόνο εδώ. Καταρχάς να πούμε, ορισμένοι λέτε μην κάνεις μεγάλο βίντεο. Μα δεν είστε υποχρεωμένοι να δείτε όλο το βίντεο. Κάτω από το εκεί που λέει περισσότερα, πατάτε, βλέπετε το χρονοδιάγραμμα. Και βάζουμε πότε τα θέματα και πότε αρχίζει το κάθε θέμα. Αν κάτι δεν σας ενδιαφέρει, μην το βλέπετε. Πηγαίνετε κατευθείαν σε αυτό που σας ενδιαφέρει. Έτσι, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται. Είναι κρίσιμη η κατάσταση στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι κάνουν δηλώσεις πραγματικά που δείχνουν την απελπιστική κατάστασή τους. Μέρος αυτής της έντασης μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός να ασκήσουν πίεση για να πάρουν την υποστήριξη που θέλουν, είτε σε όπλα, είτε σε πυρομαχικά, είτε σε αντιεροπορικά, είτε και σε χρήματα. Αλλά σίγουρα η κατάσταση δεν είναι δύσκολη για την Ουκρανία, δεν είναι εύκολη για την Ουκρανία. Υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Διαβάζω στα ρωσικά μέσα ότι η ολόκληρη ταξιαρχία παραδόθηκε. Κάποια άλλη ταξιαρχία αρνείται να πάει στον πόλεμο. Επίσης, εγκρίθηκε ένας νόμος για επιστράτευση τώρα, ο οποίος θεωρείται ότι είναι πολύ σκληρός και ότι η βασική αδυναμία αυτή τη στιγμή του Ουκρανικού στρατού είναι ότι δεν έχει εμπειροπόλεμος. Κουράστηκαν, ξέρετε, 2 χρόνια πόλεμος, ότι αυτούς τους καινούργιους που παίρνουν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να τους εκπαιδεύσουν και έτσι πηγαίνουν με ελλειπή εκπαίδευση και γίνονται θύματα της έλλειψης εκπαίδευσης που έχουν. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πάντως ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η κρίσιμη κατάσταση, πίστηκε ο Τραμπ να επιτρέψει στον Τζόνσον, τον πρόεδρο, ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, να πει ναι στα 60 δισεκατομμύρια, 61, πόσα θα δοθούν, είναι συνολικά ένα πακέτο 90 δισεκατομμυρίων, τα 60 θα πάνε στην Ουκρανία. Και αυτό πιθανόν να γίνει τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια βουλευτής Αμερικανίδα, η Taylor Greene, η Marjorie Taylor Greene, η οποία λέει ότι ο αμερικανικός λαός υποστηρίζει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Οι Αμερικανοί απαιτούν ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι απαραίτητο να διακοπεί η χρηματοδότηση στο Κίεβο προκειμένου να σταματήσουν οι θάνατοι στρατιωτών σε αυτή τη σύγκρουση. Η Αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να επικεντρωθεί στην προστασία των συνόρων της. Ο Τζόνσον απαντώντας, εγώ λέει, είπε θα κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που με καλεί η ιστορία να κάνω, διότι αν δεν στείλουμε λεφτά θα αναγκαστούμε να στείλουμε στρατιώτες. Και ο γιος μου λέει πάει κατατάσσεται στο ναυτικό και ας πληρώσω και το τίμημα, ας με καθαρέσουν, σαν να λέει. Άρα θα δούμε, τις επόμενες μέρες θα δούμε μάλλον έγκριση. State Department. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα κατά εταιριών στην Κίνα που κατά τη γνώμη της Ουάσιγκτον υποστηρίζουν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία. Η Ουκρανία θα λάβει αρκετά νέα γερμανικά συστήματα αεράμινας Iris-T SLM φέτος, το πρώτο από τα οποία θα παραδοθεί σε λίγες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Helmut Rauch,
επικεφαλής της εταιρείας όπλων Diehl Defense. Υπάρχουν ήδη 3 τέτοια συστήματα στο έδαφος της Ουκρανίας, τα οποία το Κίεβο έλαβε προηγουμένως από τη Γερμανία. Επίσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο Κορυφής και κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιταχύνουν τις υποσχέσεις τους. Απίφθινε έκκληση στην ευρωπαϊκή στήριξη σε θέματα ενέργειας και αντιεροπορικής άμυνας, αφήνοντας εχμές ότι δεν έχει την ίδια υποστήριξη και προστασία η Ουκρανία με αυτή που είδε το Ισραήλ και όταν δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν, δηλαδή στο μέτωπο με παρουσία, φυσική παρουσία. Πρέπει να προστατεύσουμε την Ευρώπη από βαλιστικούς πυράβλους και σαχέτ, είναι τα ιρανικά μη επανδρομένα, από πυράβλους κρούζ και βόμβες όπως συνέβη στον ουρανό του Ισραήλ και άλλων χωρών της περιοχής. Θέλει πιο πολύ βοήθεια, επιτάχυση των παραδόσεων όπλων. Εάν η Ουκρανία ιτηθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία, θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Προειδοποίησε χθες ο Πρωθυπουργός της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ από την Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται, προτρέποντας παράλληλα το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει την πρόσθετη βοήθεια που προωθεί εδώ και καιρό η κυβέρνηση Biden. Σας το είπα ότι θα γίνει αυτό. Εάν δεν προστατευτούμε, η Ουκρανία θα πέσει και ο κόσμος, το παγκόσμιο σύστημα ασφαλείας θα καταρρεύσει και όλος ο κόσμος θα πρέπει να βρει ένα νέο σύστημα ασφαλείας. Ή θα υπάρξουν πολλές νέες συγκρούσεις, πολλοί τέτοιοι είδους πόλεμοι, που στο τέλος θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο κύριος Biden δήλωσε χθες Τετάρτη ότι θα υπογράψει το πακέτο οικονομικής βοήθειας αμέσως μόλις εγκριθεί από το Κογκρέσο, για να σταλεί στον κόσμο το μήνυμα ότι συμπαραστεκόμαστε στους φίλους μας. Το Πολίτικο λέει ότι η Ουκρανική άμυνα καταραίει. Και έχει αναφορά και στις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Κολέμπα. Ο Μπλίνκεν, είπαμε ότι πάει στο Κάπρι, στο επίκεντρο Ουκρανία και Ισραήλ-Ιράν. Η απελπιστική κατάσταση της Ουκρανίας αυξάνει τις πιθανότητες ήττας. Οι πιθανότητες του Κιέβου να κερδίσει την αναμέτρηση με τη Μόσχα εξασθενούν, δηλώνει το Business Insider. Η Ουκρανία θα αντιμετωπίζει έντονη έλλειψη συστημάτων αεράμυνας και αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη στρατιωτών. Θα έλεγα ότι οι συνθήκες είναι τώρα πιθανώς πιο ευνοϊκές για μια ρωσική αντεπίθεση από οποιοδήποτε άλλη στιγμή από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση, δήλωσε ο αναλυτής της RAND Corporation, Bryden Sperling, στο Business Insider. Και λέει ότι θα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε προέλαση και να χάσουν περισσότερα εδάφη οι Ουκρανοί. Η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, λέει ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να δημευθούν τα 200 δισεκατομμύρια παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, μας το λένε οι νομικοί. Ο διοικητής του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Μαλέτερ, δήλωσε ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο, αλλά και όλη η Ευρώπη θα μπορούσε να μείνει χωρίς επικοινωνίες λόγω της ευπάθειας των υποθαλάσσιων υποδομών στις ρωσικές επιθέσεις. Δεν κάναμε, λέει, όταν τα καλώδια που κάναμε τα υποθαλάσσια, δεν τα κάναμε έχοντας υπόψη ότι θα δεχτούν υβριδικό πόλεμο. Δύο Γερμανοί ρωσικής καταγωγής συνελήφθησαν γιατί φωτογράφησαν διάφορες υποδομές για κατασκοπία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε μάλλον αύριο, έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Αν βρούμε χρόνο θα τα πούμε, αν και συνήθως ό,τι αφήνουμε για αύριο δεν. Λοιπόν, μπείτε παρακάτω στα περισσότερα. Καταρχάς είπαμε ότι ο αλγόριθμος όταν κάνουμε μου αρέσει, like, όταν εγγραφόμαστε, πατάμε το καμπανάκι, όταν γράφουμε σχόλια, ανεβάζει και προβάλλει το κανάλι, τις εκπομπές και τη βλέπει περισσότερος κόσμος. Οπότε, αν έχετε την καλοσύνη και αν θέλετε να προβληθούν όλα όσα λέμε, κάντε το. Παρακάτω, μπείτε στα περισσότερα, βλέπετε το χρονοδιάγραμμα. Μετά το χρονοδιάγραμμα, δύο τρόπους για να βοηθήσετε το κανάλι, αν θέλετε. Και παρακάτω είναι Επιτροπή
για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο και υπάρχει το, η ιστοσελίδα, πατάτε πάνω ή αντιγράφετε το σύνδεσμο, μπαίνετε στην ιστοσελίδα, διαβάζετε τη διακήρυξη και υπογράφετε, όπως είπαμε, το κείμενο. Λοιπόν, αυτά είχαμε για, να πούμε για απόψε. Πάμε δυνατά, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.